Όμως Γιαννουβάρτης από τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάριο Σαλμά, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με το πόρισμα για το οποίο είπαμε ότι αυτός πήρε το πόρισμα και το κίνησε. Δεν προχώρησε μετά παρακάτω. Για να γίνει διευκρινήσεις. Γιατί... Μισό λεπτάκι. Μισό... Όχι, εσύ δεν έχεις να πεις τώρα κάτι. Αφού τον έχουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, κύριε Σαλμά, σας ακούμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ενημερώθηκα ότι είπατε, αναφερθήκατε στο πρόσωπό μου στην εκπομπή. Έτσι είναι. Για ένα πόρισμα. Mm-hmm. Το οποίο εσείς το πήρατε, το βρήκατε, γιατί ήταν στα σιρτάρια. Ακριβώς, επειδή δεν είστε προφανώς καλά ενημερωμένοι, δεν πήρα και δεν βρήκα. Διέταξα. Αυτό ακριβώς είπαμε, κύριε Σαλμά, ότι ζητήσατε έλεγχο. Ακούστε. Διέταξα πόρισμα για να διερευνήσω τη διαφθορά που υπήρχε στο φάρμακο. Αν εσείς γνωρίζετε άλλον υπουργό συμπεριλαμβανομένων και των σημερινών που να έχουν διατάξει πορίσματα για έρευνα διαφθορά στον χώρο του φαρμάκου, να μου το πείτε. Αυτό λοιπόν το πόρισμα, επειδή όταν το ζήτησα από τους επιθεωρητές δημόσιας υγείας δεν με κάλυπτε, ζήτησα να διερευνηθεί και από τον κύριο Ρακιτζή με επίμονη επιστολή και πολύ έντονη, όπου παρέλαβα ένα πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στο ΣΔΟΕ για να ελεγχθούν λογαριασμοί, όπως ζητούσα. Αυτό είναι πράξη εντιμότητος και πολιτικής ορθής διαχείρισης και δεν χωράει καμία αμφιβολία. Κυρία Σαλμά, αυτό ποια εποχή έγινε, θυμίστε μας λίγο. 2012, τέλος, και παραδόθηκε αρχές του 2013. Πού το παραδώσατε? Στο ΣΔΟΕ παραδόθηκε το 2013. Αν έχετε καλοσύνη, μισό λεπτό, επειδή μιλάω από το τηλέφωνο, ένας-ένας για να σας ακούω, να σας απαντήσω. Ναι, ο Σεραφείμ ο Κοτρότσος είμαι. Το 2013 το παραδώσατε στον ΣΔΟΕ? Ακούστε, τα πορίσματα, κύριε Κοτρότσο, δεν παραδίδονται από τους υπουργούς. Έχουν ένα... Ναι, παραδόθηκε στο ΣΔΟΕ, εντάξει. Όχι. Ναι. Τα πορίσματα έχουν στο τέλος προτάσεις. Mm-hmm. Ανάλογα με το τι βρίσκουν τα πορίσματα, προτείνουν να ληφθούν μέτρα πολιτικής, να πάρθουν πειθαρχικά μέτρα για υπαλλήλους, να διαβιβαστεί στο ΣΔΟΕ, να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Το πόρισμα το πρώτο δεν έλεγε τίποτα, έλεγε μόνο πως πρέπει να πηγαίνουν οι υπάλληλοι στα συνέδρια. Το θεώρησα στο ανεπαρκέστατο και συγκαλυπτικό. Λογικά. Και αυτό αναφέρεται... Το δεύτερο τι έλεγε? Ακριβώς. Στο δεύτερο αναφέρεται η επιστολή μου στον κύριο Ρακιτζή, που του λέω ότι είστε υπεύθυνοι έναντι του νόμου αν δεν μου βρείτε τους λογαριασμούς και τη διαδρομή χρήματος. Αυτό κάνει ένας έντιμος υπουργός. Το πόρισμα λοιπόν αυτό δεν έβγαζε ευθύνες ποινικές για να πάει στον εισαγγελέα, και εγώ έδωσα σαφείς εντολές να διαβιβαστεί και στο ΣΔΟΕ και στη δικαιοσύνη. Καθαρό και εξάστερο. Γνωρίζετε καλά τι κάτι έγινε και... μετά, αυτό κύριε Σαλμά? Δεν σας ακούω. Ναι, γνωρίζετε τη διαδρομή του πορίσματος μετά το ΣΔΟΕ? Έτσι. Δεν ήσασταν εσείς που κατέληξε αυτή η έρευνα που είχατε ζητήσει? Επαναλαμβάνετε, έχετε την καλοσύνη. Ρωτώ αν γνωρίζετε, αν μάθατε στην πορεία, πού κατέληξε αυτή η έρευνα. Εσείς είπε ότι ζητήσατε να πάει στο ΣΔΟΕ, αρμοδίως. Κατέληξε, πήγε στο ΣΔΟΕ, πληροφορήθηκα. Δεν μάθατε αν υπήρξαν, αν βρέθηκαν στοιχεία, αν ελέγχθηκαν λογαριασμοί, αν αποδόθηκαν ευθύνες, τι έγινε? Δεν έχω μάθει το τέλος του πορίσματος. Εγώ, όπως γνωρίζετε, έφυγα τον Ιούνιο του 2013. Και προφανώς όμως το ΣΔΟΕ μπορεί να έχει πόρισμα. Μπορεί να έχει δόξη διαδρομή χρήματος. Και αν δεν έχει κάνει, κακώς δεν το έχει κάνει. Μία ερώτηση που θέλει να κάνει και η Αναστασία Γιάμαλ και μετά η Έρικα Ιβαλιάνου. Ναι, γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ένας υπουργός που τα βάζει με τη βιομηχανία και διατάσσει πορίσματα και έρευνες, επενείται. Εμείς πάντως, αν αναφέρεστε σε εμάς, δεν είπαμε επειδή το είπατε 2-3 φορές, για να γίνει κατανοητό, εμείς αναφερθήκαμε στην ύπαρξη αυτού του πορίσματος με την μομφή που δεν αφορά εσάς σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο είπαμε, ότι μετά δεν έφτασε, δεν προχώρησε με την ταχύτητα που θα έπρεπε να προχωρήσει προς τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω, εάν υπήρχε λόγος να διερευνηθεί, γιατί οι πληροφορίες, οι δικές μου μάλιστα τώρα, είναι ότι αυτό το πόρισμα που, όπως λέτε εσείς, έφτασε στο ΣΔΟΕ, ανασύρεται εκ νέου
και ερευνάται εξ αρχής. Είναι καλό αυτό που αμφιβάλλω. Λοιπόν, είπαμε άρα ακριβώς ότι σας επενέσαμε υπό μία έννοια. Εντάξει, προφανώς να μην μου το μετέφεραν και σωστά, όμως ακούστε, επειδή είναι εποχές που πονηρές, είναι κρίσιμες, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα πρέπει ο καθένας να και βγαίνει μπροστά και... Έχετε κληθεί εσείς από κανέναν, ρωτώ τώρα γιατί ακούγονται πολλά, έχετε κληθεί ή θα προσφερθείτε αυτοβούλος να καταθέσετε για την υπόθεση Νοβάρτης, γιατί πέραν του ότι είστε γιατρός, πολλά χρόνια στο ιατρικό κουρμπέτι, διατελέσατε δύο φορές αν θυμάμαι καλά στο Υπουργείο Υγείας, είναι βέβαιος ότι την υπόθεση αυτή τη γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε κληθεί, θα κληθείτε ή θέλετε να προσφέρετε με κατάθεση για την υπόθεση Νοβάρτης εσείς? Έχω ζητήσει να καταθέσω όλα τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στη διελεύκαση της υποθέσεως. Αυτό είναι είδηση. Ωραία. Ένα. Δεύτερον, εσείς κύριε Κοτρότσο, καλύτερα από τον καθένα, γνωρίζετε τον πόλεμο που δέχτηκα από μερίδα της φαρμακοβιομηχανίας στη θητεία μου. Το θυμάμαι. Για τις μειώσεις των τιμών. Το είχαμε συζητήσει και κατηδίαν, μάλιστα. Μου το είχατε κύριε πει. Σαλμά, επειδή κύριε Σαλμά, ναι, επειδή λέτε για τον πόλεμο που δεχτήκατε, ερώτηση. Και θα ήθελα να μου πείτε, ανεξάρτητα αν έχετε στοιχεία ή όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σας. Πιστεύετε ότι υπήρχαν εταιρείες που διοχέτευαν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνουν πόλεμο σε υπουργούς ή σε ανθρώπους που ήθελαν να διερευνήσουν τέτοιου είδους υποθέσεις? Λοιπόν, κάτι θα ξέρετε εσείς που κάνετε καλό ρεπορτάζ, αλλά σας λέω το εξής. Επειδή είναι η υπόθεση στη δικαιοσύνη και πρέπει να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να βγάλει πορίσματα, δεν θέλω να... Εύκολο είναι για μένα να λέω, ξέρετε, πληρωνόταν δημοσιογράφοι για να με πολεμήσουν. Εγώ ξέρω δύο πράγματα. Στη θητεία μου περιόρισα τη δαπάνη 1,7 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο. Η μεγαλύτερη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στην ιστορία. Συγκεκριμένα θα σας πω, από ένα δελτίο τιμών που έβγαλα τον Οκτώβριο του 2012, το πρώτο δελτίο τιμών, η Νοβάρτης με τις νέες τιμές θα έχανε τζίρο 30%. Θα έχανε τζίρο 30%. Μισό λεπτά, κύριε. Αυτό τι είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια? Νομίζω τζίρος της Νοβάρτης εκείνη την περίοδο ήταν 450 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Άρα 100 εκατομμύρια θα έχανε μόνο από αυτό. Και τα έχασε. Και ακούτε, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν πήρατε αυτή την απόφαση εσείς, μετά από πόσο καιρό φύγατε από το Υπουργείο? Ποια από όλες τις αποφάσεις λέτε? Αυτή, το νέο δελτίο τιμών. Έβγαλα και άλλα πολλά δελτία μετά έκτοτε που περιόριζαν και άλλο τι θα πάνει. Και πότε φύγατε? Σας λέω όμως δύο πράγματα που είναι χρήσιμα. Η πρώτη μου απόφαση που με έφερε σε αντίθεση με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες ήταν το ότι καθιέρωσα ένα διαφανές σύστημα τιμολόγησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με βάση δεδομένων που παίρναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι πλέον οι τιμές βγαίναν με ένα σύστημα που ξέραμε τις τιμές σε κάθε χώρα, γιατί εμείς έχουμε ένα σύστημα αναφοράς 23 χωρών. Το δεύτερο που με έφερε σε αντιπαράθεση ήταν όταν ενσωμάτωσα μια κοινοτική οδηγία για τη λήξη των πατεντών των πρωτότυπων φαρμάκων. Αυτά τα δύο οδήγησαν λοιπόν σε ένα δελτίο τιμών που εξοικονόμησε 550 εκατομμύρια, Οκτώβριο του 2012. Δεχτήκατε πόλεμο τότε που πήρατε αυτές τις αποφάσεις για την Νοβάρτης, για να σταθούμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το Νοβάρτης Gate πάνω στο τραπέζι. Δεχτήκατε πόλεμο από κάποιους, δεν λέω αν είναι media ή όχι. Έχετε πάντως εικόνα ότι δεχτήκατε πόλεμο, γιατί μπορεί να μην τα πείτε εδώ, αλλά στον εισαγγελέα θα τα πείτε, φαντάζομαι. Κοιτάξτε. Ο πόλεμος τον ξέρουν όλοι ότι στην περίοδο τη δική μου ήταν έντονη αντιπαράθεση και πραγματικά ήταν το φάρμακο στην πρώτη γραμμή και οι αποφάσεις. Υπήρχε πραγματικά μια ένταση την οποία τη δικαιολογώ σε έναν βαθμό. Ο Υπουργός όμως πρέπει να κάνει το χρέος. Κύριε Σαλμά, θα σας συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, αλλά εγώ κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε εσάς. Να έρθετε στο στούντιο για να το ανοίξουμε το θέμα, για να καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί λέμε για το σύστημα τιμολόγησης, να μας πείτε πώς γίνεται αυτό. Κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί θέλει και η Αναστασία Γιαμαλική, η Έρικα Βαλιά. Καταρχήν σας λέω ότι με μεγάλη μου χαρά αποδέχομαι την πρόταση
Ναι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο πρέπει να καθαρίσουμε ποιοι είναι από εδώ. Αύριο, κύριε Σαλμά, αύριο 7 και 4 σας περιμένουμε στην αίθουσα σύνταξης να ανοίξουμε τα χαρτιά, να μας πείτε, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Με μια ερώτηση. Μου χαρά. Ωραία. Να έρθω να σας φωτίσω τις στοιχές. Αυτό που είπατε σχετικά με το σύστημα για την τιμολόγηση των φαρμάκων παρέμεινε σήμερα, είναι το ίδιο ή... Στην Όχι πορεία μόνο του άλλαξαν. Όταν έφυγε, ναι, παρέμεινε ή άλλαξε. Να τα πούμε από κοντά. Ξέρετε, είναι εύκολη. Είναι καλή ερώτηση. Κρατάτε την απάντηση. Γιατί είπατε μόλις τώρα, ότι να δούμε ποιοι είναι από τη μία πλευρά, ποιοι είναι από την άλλη. Ενδεχομένως, ψάχνοντας το αυτό, να δούμε ότι δεν είναι απαραίτητο αυτοί που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά να είναι σε διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα και στο ίδιο κόμμα που είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σωστή παρατήρηση. Να λέμε την αλήθεια. Κύριε Σαλμά, νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει. Αφού είπαμε. Να πω μια παρατήρηση, να μην τα πείσω έτσι. Εγώ εφήρμοζα μια κυβερνητική πολιτική τότε της Νέας Δημοκρατίας και ήταν μια συνολική απόφαση που είχαμε πάρει για να περιστήλουμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Και σας λέω. Εσάς ακούμε να τα λέτε, κύριε Σαλμά. Μόνο εσάς ακούμε να σηκώνετε αυτό το θέμα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί σας λέω ότι όλο αυτό που έγινε είναι μια κυβερνητική πολιτική που... Κύριε Σαλμά, κάντε την τελευταία παρατήρηση για να κάνουμε το τρέιλερ για την αυριανή παρουσία σας εδώ, για να τα συζητήσουμε όλα τα θέματα και να υπάρχει και μια συνέχεια για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι έγινε στο χώρο της υγείας και στο πολύ συγκεκριμένο θέμα των τιμών, των φαρμάκων και των πολυεθνικών. Και ειδικά της Νοβάρτης. Ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εγώ.